Απομακρύνεται αυτή τη στιγμή από το Καστελόριζο, είναι αρκετά μακριά, όμως τις επόμενες ώρες θα επανέλθει στις θαλάσσιες ζώνες του συμπλέγματος της Μεγίστης στο Ουρούτς Ρέις και ενδέχεται να φτάσει ακόμη πιο κοντά στις ελληνικές ακτές. Να εξαντλήσει δηλαδή τα όρια της παράνομης τουρκικής ναύτεξ που εκτείνονται μέχρι τα 6,5 ναυτικά μίλια. Σήμερα για πρώτη φορά από την κρίση του Ουρούτς Ρέις από το περασμένο καλοκαίρι έφτασε το τουρκικό ερευνητικό τόσο κοντά στις ελληνικές ακτές, στα 9 ναυτικά μίλια. Πάντα Κώστα, με τη συνοδεία πολεμικών πλοίων. Ορθώς το επισημαίνεις, Κώστα, να σε διακόψω μόνο, γιατί πράγματι είναι η πρώτη φορά που έφτασε σε τέτοια απόσταση και πέραν της διπλωματικής αντίδρασης των Αθηνών, μήνυμα εκπέμπει η Ελλάδα και σε επίπεδο στρατιωτικό, όπως θα μας εξηγήσεις. Βεβαίως. Όσο πλησιάζει στο Καστελόριζο το τουρκικό ερευνητικό και ο τουρκικός στόλος, τόσο πλησιάζουν και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στα πλοία του πολεμικού ναυτικού που είναι αναπτυγμένα στην περιοχή. Για πρώτη φορά δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες με τη διάταξη των ελληνικών δυνάμεων. Οι φωτογραφίες που βλέπουμε, λοιπόν. Όπως βλέπουμε στους δέκτες μας, ναι. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και ανώτατη στρατιωτική πηγή δίνει το μήνυμα ως απάντηση για το σπάσιμο του φράγματος των 12 ναυτικών μιλίων που αποτελούν τα δυνητικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, ότι οι ένοπλες δυνάμεις, όπως αναφέρει στρατιωτική πηγή, ανώτατη στρατιωτική πηγή, είναι αποφασισμένες να υπερασπιστούν το σκληρό πυρήνα των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το σίγουρο είναι ότι όσο πιο κοντά φτάνει στο Καστελόριζο το Ουρούτς Ρέις, τόσο πιο περισσότερες δυνάμεις συγκεντρώνονται και από τις δύο πλευρές σε μια σχετικά μικρή σε έκταση περιοχή. Ναι, αυτό όμως που μας περιγράφεις, Κώστα, μας γυρίζει αρκετό καιρό πίσω η μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων σε αυτή την περιοχή. Μας γυρίζει λοιπόν όταν είχαμε την πρωτοβουλία Στόλτενμπεργκ στο ΝΑΤΟ για ένα μηχανισμό αποφυγής σύγκρουσης. Εκεί έχουμε γυρίσει. Για τη μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος, όπως ήταν ο σκοπός, έχουμε γυρίσει ακριβώς σε αυτό το σημείο. Ο μηχανισμός αυτός στην πράξη δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια νέα πρωτοβουλία από το ΝΑΤΟ για να αποκλιμακωθεί στρατιωτικά η κατάσταση. Πάντως έχουμε φτάσει ακριβώς στο αρχικό σημείο που ήμασταν όταν πρωτοεμφανίστηκε το Ουρούτς Ρέις στην ανοιχτά του Καστελόριζου και άρχισε η μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων και από την Τουρκία και από την Ελλάδα με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.